Φάδας. Ναι. Ο δρόμος ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Λογικά λοιπόν τα φρέατια εκεί, όπως μας λένε εδώ, ανήκουν στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Ένα μαδέρι δεν έχουν πάρει κάτι και εκεί να δέρουν όλους από την κτηματική εταιρεία μέχρι τη μετρό. Είναι βρεγμένο και το μαδέρι. Για να πονάει. Για πείτε μας τώρα και σε αυτό το αλαλούμε. Των υπηρεσιών, τι μπορεί να γίνει. Στο αλαλούμ αυτών των υπηρεσιών, ο μόνος που εισπράττει την οργή και την αντίδραση είναι πολύ λογικά ο Δήμος, ο οποίος λέει: εμένα δεν με αφορά σε ποιον ανήκει ο δρόμος. Εγώ θέλω τα φρεάτια να είναι καθαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε με τη βοήθεια του ηχολήπτη ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με τα πρώτα πρωτοβρόχια. Και αν όντως τα μαύρα σύννεφα βγάλουν βροχή, τα φρεάτια αυτά θα κλείσουν. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έχει την ευθύνη για τα τεχνικά έργα, τον κύριο Δίβαρη, για να μας πει τελικά. Ποιος ευθύνεται για αυτό το χάλι το μαύρο. Τι θα κάνουμε να μας πει. Ποιος ευθύνεται θα μας πει τον άλλον. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας. Ναι. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Ήθελα να πω ότι τελευταία η ευθύνη καθαρισμού των φρεατίων, τουλάχιστον στο δευτερεύον δίκτυο, το έχουν μεταφέρει από την ΕΙΔΑΠ στους Δήμους. Μάλιστα. Επιχορηγηθήκαμε πέρσι με 45.000, φέτος με 30.000. Το έργο παραμένει το ίδιο. Ναι. Ο Δήμος θέτει δικά του κονδύλια για να συμπληρώσει, για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες. Και έτσι γίνεται συνήθως, μεταφέρονται κάποιες αρμοδιότητες και σιγά σιγά αυθύνει το ποσό και μένει στο Δήμο να ψάχνει να βρει χρήματα και να χρεώνεται. Μάλιστα. Δηλαδή πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Το κλασικό θέμα μας είναι δεν έχουμε τα κονδύλια για να καθαρίσουμε τα φρέατια. Πήραμε την αρμοδιότητα, δεν έχουμε τα λεφτά. Ναι. Και μετά πλημμυρίζουμε και μετά χρειάζονται κονδύλια για να αποκαταστήσουμε από την πλημμύρα. Με το ποσό αυτό έστω, ως μαγιά έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία της. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με 45.000, σας μας δώσαν 30.000, διότι η εμπειρία μας η περσινή αφορούσε αυτό το ποσό. Και με αυτό το ποσό πέρσι καθαρίσαμε παραπάνω και από τα 1.500. Έχετε προχωρήσει. Μας, έχετε προχωρήσει. Διότι όπου βλέπουμε και σε κεντρικά σημεία, όπως η Μεταξά, και δεν έχει βγει εργολαβία της υπηρεσίας, αναγκαζόμαστε να επεμβαίνουμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει κύριε Δημήτρη, παρακολουθήσουμε. Καλή σας μέρα, καλημέρα Αλεξάνδρα. Περιοχή πλημμυρίζει, γι' αυτό, καλημέρα. Είμαστε συχνά πυκνά εκεί κάθε χειμώνα. Καλημερίζουμε και εσάς. Καλημέρα σε όλους, αύριο το πρωί 6.30. Γεια. Ξύλινο σπιτάκι με τζάκι για 6 άτομα μέσα στο δάσος και με 50 ευρώ. Μα φυσικά στο δασικό χωριό, στη Λίμνη Πλαστήρα και στο Μένουμε Ελλάδα. Ελλάδα. Για τον Γκονζάλες πέρασε το σουτ. Γκολ! Αριστερό πόδι λοιπόν του Ριβάλντο και φαίνεται ότι έχουμε τον πρώτο. 1-0 Ολυμπιακός. Θα περάσει όποιον βρει, κρατάει την μπάλα, κάνει το σουτ 1-0. Περνάει καταπληκτικά για τον Ιντζάκη, κάνει την τρίπλα 2-0. Πανελικά και φαίνεται αποκρούει ο Φαντεζόρ και ο τίτλος του Manchester United. Σάβη για το Μέση, κεφαλιά, γκολ! Πρώτος στην τελική ευθεία με μεγάλη διαφορά. Ο άνεμος Γουσέι Μπολ και τρέχει και κάνει 19. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος παρουσιάζει το ορατόριο
το χρονικό της αλώσεως. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδιο. Πρωταγωνιστούν Γρηγόρης Βαλτινός, Άγγελος Ανδενόπουλος, Γιάννης Χριστόπουλος. Σκηνοθεσία Σταύρος Τσακίδης. Γιώργος Χατζινάσιος, το χρονικό της αλώσεως. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδιο. Καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2009 και ελάτε να δούμε μαζί τι συμβαίνει τώρα. Τι θα συμβεί σήμερα, ποια θέματα θα συζητηθούν. Με εκπλήξεις η μάχη των ψηφοδελτίων, καθώς πρωτοκλασσάτα στελέχη από όλα τα κόμματα γνωστοποίησαν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Ανάμεσα τους ο Αλέκος Αλαβάνος, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη και ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Το προεκλογικό τραπέζι, η οικονομία. Αγώνας δρόμου για την αδειοδότηση των κολεγίων, το Υπουργείο Παιδείας αντικατέστησε τα δύο παραιτηθέντα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ευελπιστώντας την επαναλειτουργία της. Η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην αδειοδότηση 41 κολεγίων που έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους λειτουργίας. Στις εκλογές θα υλοποιηθούν οι προσλήψεις των 20.000 ανέργων στους Δήμους μέσω του ΟΑΕΔ, ενώ κανονικά προχωρά ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 1.800 επαγγελματιών οπλιτών σε αεροπορία, ναυτικό και σε στρατολογία. Παράλληλα, καθορίστηκαν και οι μέρες άδειας που δικαιούμαστε προκειμένου να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα στις 4 του Οκτώβρη. Πάμε κατευθείαν όμως στο εξωτερικό δελτίο. Στη Ρίτσα την Καστάρη να ξεκινήσουμε με ειδήσεις που μας έρχονται από τους δορυφόρους. Ρίτσα. Λοιπόν, έχει προκαλέσει στη Γερμανία θύελλα αντιδράσεων μία διαφήμιση η οποία εμφανίζει ένα ζευγάρι να κάνει σεξ. Αυτή που βλέπουμε δηλαδή. Και στο τέλος εμφανίζεται ο άνδρας να έχει τη μορφή του Αδόλφου Χίτλερ. Το μήνυμα είναι ότι το AIDS είναι μασική δολοφονία. Έχει την μορφή του Αδόλφου Χίτλερ και έχει προκαλέσει φοβερές αντιδράσεις πριν καν προβληθεί. Είναι λοιπόν, δώσανε σε διαφήμιση για το AIDS το πρόσωπο του Χίτλερ. Το θέμα συζητείται και κάνει το γύρο του κόσμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αλλάζοντας θέμα, επιστρέφουμε στην ελληνική ειδησιογραφία. Θα πάμε κατευθείαν στην Αθανασία τη Σταυροπούλου, που μας περιμένει στη σύνδεσή μας, καθώς έχασε τελικά να κρατηθεί στη ζωή που έδινε ένας 58χρονος άνδρας που είχε προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Αθανασία. Δυστυχώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, παρά τις προσπάθειες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, υπέκυψε τελικώς από την νόσο της ηλεκτροσπύρωσης ο 58χρονος από την αλθιούσα ηλίας. Ο άτυπος άνθρωπος υπέκυψε μετά από 8 ημέρες μάχης με την ασθένεια. Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η ιστορία της συγκλώνησε όλους μας. Πρόκειται για την νεαρή κοπέλα η οποία την ώρα που κολυμπούσε στη Σαντορίνη, σε παραλία της Σαντορίνης, δέχτηκε την επίθεση από έναν ξυφία, την τρύπησε στο σώμα, μεταφέρθηκε σε ένα δύσκολο χειρουργείο, έκανε ένα δύσκολο χειρουργείο, μπήκε και στην εντατική. Η κοπέλα είναι τώρα καλά και είναι στο τηλέφωνο. Είναι Αγγελική Πουλοπούλου, 31 ετών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Άλλη περιπέτεια τέτοια να μην έχετε, σας ευχόμαστε προκαταβολικώς. Θέλετε να θυμηθείτε λίγο όμως και μαζί μας τι ακριβώς συνέβη. Βασικά είχα πάει μετά τις 2:30, κατά τις 4:30, μπήκα, κολύμπησε πολύ ωραία και έτσι όπως έβγαινα, πολύ κοντά στην ακτή όμως ήμουνα, δηλαδή σε 1-2 μέτρα θα είχα πατήσει κιόλας, δέχτηκα την επίθεση από τον ξυφία. Καταλάβατε κάτι, είδατε το ψάρι? Δεν το είδα καν, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μπορεί να ήτανε κάποιο σίδερο. Δε, μέσα εκείνη την ώρα, τώρα κλάζουμε τα δευτερολέπτα όλα αυτά οι σκέψεις. Αλλά όταν το έπιωσα και το έβγαλα μέσα από την κοιλιά μου, κατάλαβα ότι ήταν ζωντανός οργανισμός, ήταν ψάρι και ήταν ξυφίας. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο ψαροτούφεκο, δεν θα μπορούσε να ήταν γιατί ήταν πολύ έξω στην ακτή. Καταφέρατε να κολυμπήσετε δηλαδή, κυρία Πουλοπούλου? Λίγο ήταν. Ήμουν σχεδόν έξω. Ήμουν σχεδόν έξω. Κράτησα την πληγή μου, κολύμπησα ας πούμε 1-2 μέτρα το πολύ και μετά φώναξα.
Και αφαιρέσατε εσείς δηλαδή το κομμάτι από το ρίχος του ψαριού από το σώμα σας? Δεν σας άκουσα. Εσείς αφαιρέσατε το ρίχος του ψαριού από το σώμα σας? Ναι, ήταν αντανακλαστικό, το ξέρω, όλοι αυτό με ρωτάνε, αλλά ήταν αυτό που κάνεις. Δηλαδή απλά το τραβάς και το πετάς μέσα στη θάλασσα. Το συνειδητοποίησατε από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειτο για ψάρι? Μόλις το έπιασα. Κατάλαβα ότι ήταν ψάρι. Γιατί μέσα με το που με τρυπάει, με καρφώνει, λέω τι είναι αυτό. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να το πιάσω και εκεί κατάλαβα ότι ήταν ψάρι. Πήγατε αμέσως στο νοσοκομείο, έτσι, στο κέντρο υγείας αρχικώς, και στη συνέχεια διακομιστήκατε στην Αθήνα. Ναι. Οι γιατροί τι σας είπανε? Οι γιατροί τι μου είπανε? Ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή, ότι πέρασε πολύ ξεστά από μια αορτή, και αυτό μας είπε πάρα πολύ τυχερή. Εντάξει, το σηκώτη είχε πάρει και μου το ράψανε, είχε τρυπήσει. Και έχει μείνει ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι στη σπονδυλική μου στήλη, το οποίο θα είναι που παρακολούθησα, θα το δούμε τι θα κάνουμε. Έχετε βγει από το νοσοκομείο, κυρία Πουλοπούλου, ή είστε ακόμα μέσα? Όχι, βγήκα από την εντατική χτες το πρωί. Εξακολουθείτε να νοσηλεύεστε? Αλλά, ναι, θα έχω νομίζω ακόμη κάποιες μέρες. Ταχύ ανάρρωστα σας ευχηθώ εγώ να σας να ρωτήσω, χρειάζεται να ρωτήσω, θα κολυμπήσετε, θα συνεχίσετε να κολυμπάτε στις θάλασσες, γιατί είναι τόσο το σοκ που καμιά φορά... Νομίζω ότι δεν θα ξαναπάω στο καμάρι της Σαντορίνης. Και να ξαναπάω στη Σαντορίνη, δεν θέλω να ξαναπάω σε αυτή την παραλία. Λοιπόν, να το ξεχάσετε, σας ευχόμαστε και όλα να πάνε καλά. Καλημέρα σας, κυρία Πουλοπούλου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Απίστευτη λοιπόν η ταλαιπωρία που υπέστη, στα καλά καθούμενα και ποιος το περίμενε, δηλαδή ένα ψάρι. Λένε τώρα οι ειδικοί ότι το τέθηκε, προσπαθούσε να σωθεί, είχε χτυπηθεί από ψάρι του φεκάκι, γι' αυτό έπεσε πάνω στην κοπέλα. Για να δούμε τώρα, αλλάζοντας θέμα, τι είχαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι η Φανή Καλαθάκη στη τηλεφωνική γραμμή. Δυστυχώς εκεί ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα. Φανή. Ακριβώς, ήταν το πρώτο τροχαίο και μάλιστα θανατηφόρο μετά την πρώτη βροχή που έπεσε τη νύχτα. Έγινε στις 7.30 το πρωί. Ένα αυτοκίνητο στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, στον δρόμο της Καλυθέας, βγήκε από την λωρίδα κυκλοφορίας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Χτύπησε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος και βρήκε καρέο θάνατο. Πίσω από το αυτοκίνητο αυτό, εκείνη ήταν μια κλούβα η οποία έπεσε στο αυτοκίνητο του 53χρονου, τραυματίστηκε ο οδηγός της. Και τραυματίστηκαν επίσης και οι δύο επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα. Ένας από αυτούς, μάλιστα, πάρα πολύ σοβαρά. Πόπι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φανή. Αλλαγή θέματος, αλλαγή κλίματος. Ακούστε τώρα τι μπορεί να γίνει όταν κάπου ξεκινά τη λειτουργία του ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Ένα ποσοστό πολύ μεγάλο έκοψε το κάπνισμα λίγο καιρό μετά τη λειτουργία του ιατρίου αυτού. Το 27,5% όσων παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Έχει σημασία να σας πούμε βεβαίως ότι το ιατρείο λειτουργήσε μέσα σε φυλακή και το 27,5% των φυλακισμένων σταμάτησε να καπνίζει. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Χρυσή Χατζόγλου. Είναι επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλημέρα σας, κυρία Χατζόγλου. Καλημέρα σας. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Είναι εντυπωσιακά όντως, γιατί αφορά ένα ιδιαίτερο τμήμα του πληθυσμού. Θα ήθελα να σας πω ότι το ιατρείο λειτουργεί περίπου ένα χρόνο και κάτι πια, έχει κλείσει ένα χρόνο, μετά από πρωτοβουλία της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λάρισας. Είναι όντως το ποσοστό αυτό που αναφέρατε, στο τέλος του προγράμματος διακοπής. Το πρόγραμμα, σαν πρώτα αποτελέσματα, το ολοκλήρωσαν, το παρακολούθησαν και το ολοκλήρωσαν 124 κρατούμενοι. Από αυτούς το 27,5% έκαψε το κάπνισμα στο τέλος του προγράμματος. Και δεν ξανάρχισε να καπνίζει στον χρόνο αυτό. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς υποτροπίαση. Αυτό το ποσοστό έχει μετρηθεί στο τέλος του προγράμματος διακοπής, δηλαδή τρεις μήνες μετά την ένταξη στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Όπως μετράται σε όλα τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Και ένα χρόνο μετά. Που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση, γιατί πάντα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό υποτροπής. Το ποσοστό αυτό είναι 21%. Μάλιστα. Γι' αυτό σας αναφέρω αυτό το νούμερο που είναι ολοκληρωμένο. Κυρία Χατζόγλου, εγώ θέλω τη βοήθειά σας. Μία συμβουλή τουλάχιστον να δώσουμε, κλείνοντας την κουβέντα μας, σε όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα και μας ακούνε τώρα, τι πρέπει να κάνουν? Είναι απόφαση μαχαίρι, κόψιμο, διακοπή καπνίσματος? Μαχαίρι πρέπει να γίνει διακοπή καπνίσματος, με όποια μέθοδο και αν ακολουθήσουμε, είτε μόνιμες είτε να χρησιμοποιήσουμε βοήθεια. Υπάρχει βοήθεια να τη χρησιμοποιήσουμε. Τα ποσοστά είναι τελείως διαφορετικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Χθες εκεί έγινε η πλατεία Συντριβανίου, πραγματικά συντριβάνει, μάλλον πλημμύρισε. Τι συνέβη ακριβώς, Ευρυπίδη Καρύδη? Καλημέρα. Καλημέρα από
στην πλατεία Συντριβανίου, στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη βλάβη σε έναν κεντρικό αγωγό της ΕΙΑΘ. Τι ακριβώς συνέβη? Υπάρχει μια σχισμή στο πλάι του αγωγού. Οι άνθρωποι και τα συνεργεία της ΕΙΑΘ προσπαθούν να αποκαταστήσουν όσο πιο δυνατόν γρήγορα τη βλάβη, γιατί από εχθές το βράδυ που προκλήθηκε αυτή η βλάβη δεν υπάρχει ίδρυυση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουν μείνει πάρα πολλές περιοχές χωρίς νερό. Και σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΕΙΑΘ, προκλήθηκε από την παλαιότητα του δικτύου ίδρυυσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τους κραδασμούς που δέχεται το οδόστρωμα από τα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε. Και είναι λογικό, βρισκόμαστε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, περνάνε πάρα πολλά. Μάλιστα, εμείς παράλληλα βλέπουμε τα πλάνα στη μισή μας οθόνη από το πλημμυρισμένο κέντρο της πόλης, την πλημμυρισμένη πλατεία Συντριβανίου χθες. Ενώ βλέπουμε και τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί και το κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει προκληθεί βεβαίως λόγω των έργων στον κόμβο αυτό. Τώρα, τι άλλα νέα έχουμε από την Θεσσαλονίκη? Είχαμε και μια ληστεία στους αμπελοκήπους. Ακριβώς, Πόπη, στην οδό 28 Οκτωβρίου, δύο άγνωστοι από ό,τι φαίνεται είχαν βάλει σαν στόχο της εισπράξης ενός πρακτηρίου υγρών καυσίμων. Η γυναίκα είχε πάρει τις εισπράξεις, 2.000 ευρώ είχε στην τσάντα της. Την απειλήσανε με τα όπλα τους και την άρπαξαν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευρυπίδη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Και να πάμε στη Σοφία την Παμφίλη, στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς που τρέχουν και με αυτούς που έχουν παγώσει. Ξεκινώντας ωστόσο, Σοφία, και με τους, να δώσουμε απάντηση και στο θέμα των 1.800 επαγγελματιών οπλιτών. Ναι, Πόπη, αυτές οι προκηρύξεις, οι τρεις προκηρύξεις για το πολεμικό ναυτικό, για την αεροπορία και τη στρατολογία ισχύουν κανονικά, τρέχουν κανονικά. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι στα επιτελεία, στα γενικά επιτελεία, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Να συνεχίσουμε λέγοντας ότι ο διαγωνισμός για τους επαγγελματίες οπλίτες του 2009 ήταν για 2.000 άτομα στο στρατό Ξηρά. Συνεχίζεται κανονικά, συνεχίζονται δηλαδή τα τεστ και οι αθλητικές δοκιμασίες. Mm-hmm. Και μερικά, να δώσουμε και μερικές απαντήσεις τώρα από τα ερωτήματα των τηλεθεατών που συγκεντρώσαμε από χθες και από σήμερα σχετικά με προκηρύξεις που τρέχουν και πώς τρέχουν και αν έχουν παγώσει. Για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 9K 2008 που αφορά στις προσλήψεις στην Αγροτική Τράπεζα, να πούμε ότι τα αποτελέσματα θα βγουν μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Για την προκήρυξη 8K του 2008, είναι για 1.215 θέσεις σε διάφορους τομείς του δημοσίου, να πούμε ότι έχουν βγει αποτελέσματα μόνο για την τεχνολογική εκπαίδευση. Για την πανεπιστημιακή και τη δευτεροβάθμια θα βγουν μετά τις εκλογές. Επίσης, για το πρόγραμμα που μας ρωτάνε πάρα πολύ, των ανέργων, των 20.000 ανέργων που θα προσληφθούν μέσω του ΑΕΔ στους Δήμους, έχει ψηφιστεί ήδη από τη Βουλή. Θα αρχίσει να υλοποιείται μετά τις εκλογές, εφόσον βεβαίως δεν αλλάξει κάτι, δεν αλλάξει ο νόμος δηλαδή. Να πούμε επίσης για το διαγωνισμό των λιμενοφυλάκων του 2008. Ότι τρέχει κανονικά, πρέπει να περιμένουν να τους ειδοποιήσουν για να πάνε να καταταχθούν. Βέβαια δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Άλαιστε. Τέλος να πούμε για τα προγράμματα stage του ΑΕΔ, προχωρούν κανονικά, δεν παγώνουν. Και για τις προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία και μετά τις εκλογές θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές. Μάλιστα. Σοφία, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να δούμε τι άδεια δικαιούμαστε τώρα για όσους θα αποφασίσουν να ψηφίσουν στον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Βεβαίως. Ανάλογα με τα χιλιόμετρα και η άδεια ποικίλει, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με όσους δουλεύουν 6 ημέρες. Από 100 μέχρι 200 χιλιόμετρα μία μέρα δικαιούνται. Από 201 έως 400 δύο ημέρες. Από 401 και πάνω τρεις ημέρες. Και για τα νησιά έως τρεις ημέρες. Για το πενθήμερο είναι μία ημέρα λιγότερη. Από 100 έως 200 χιλιόμετρα δεν δικαιούνται άδεια. Από 201 έως 400 μία ημέρα. Από 400 και πάνω δύο ημέρες. Και πάλι για τα νησιά μέχρι τρεις μέρες μπορεί να είναι η άδεια τους για να πάνε να ψηφίσουν. Σοφία Παβίλη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα σε βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα απαντάμε στα δικά σας SMS. Τα συγκεντρώνει η Σοφία, κάνει και το ρεπορτάζ με τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους μας και απαντάει στα δικά σας μηνύματα, τα οποία μπορείτε να στέλνετε στο 54160. Σε πολύ λίγο από τώρα θα συζητήσουμε για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και πώς αυτά σχολιάζονται, εν ώψη βεβαίως και της προσφυγής της Κάλπης στις 4 Οκτωβρίου, με τον κύριο Ηλία Νικολακόπουλο, που μας περιμένει ήδη στο στούντιό μας στη Μουρούζη. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλο. Χαρά μας που είστε εδώ. Καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Νικολακόπουλος. Μικρή υπομονή μόνο θα σας παρακαλέσω για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πώς παρουσιάζονται σήμερα οι πολιτικές εξελίξεις στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Με την Αυγή θα ξεκινήσουμε. Μπροστά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κεντρικός τίτλος που έχει επιλέξει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη να δούμε το Βήμα. Η μάχη μισθών και φόρων, πώς απαντά το ΠΑΣΟΚ στη συνταγή Καραμαλή. Και στην επόμενη, στην Καθημερινή, προεκλογική περίοδος με εκπλήξεις.
ο τίτλος ο κεντρικός εφημερίδας. Η οξύδωση των ωκεανών απειλεί την Αλάσκα και στη φωτογραφία βλέπετε το SOS που έχουν γράψει με τα σκάφη τους, με τα καΐκια τους, οι ψαράδες περιοχής. Στο λόγο, προκαλεί το Πασόκο Καραμαλή, ζήτησε να συγκεκριμενοποιήσει το πρόγραμμά του, ενώ στην επόμενη πρώτη σελίδα της Νίκης, ένα βήμα πριν από την επιστροφή στην εξουσία, το Πασόκ αυτοδυναμία βγάζει σφαχή σε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε το ριζοσπάστη συνέντευξη τύπου της Γενικής Γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις εκλογές. Ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση με δυνατό ΚΚΕ και αδύναμος Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αδέσμευτος τύπος, συνήλθε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Η μάχη αυτή μπορεί να κερδιθεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Κώστας Καραμαλής και οι υπουργοί θα οργώσουν κυριολεκτικά την Ελλάδα. Στην απογευματινή, στην πρώτη σελίδα, ο Καραμαλής αλλάζει το κλίμα, ενώ στην αυριανή, γιατί τα βρόντιξε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ένα από τα ετοιμότερα, ικανότερα και εργατικότερα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αρνήθηκε να είναι υποψήφιος. Μεταξύ άλλων, συμπληρώνουμε εμείς. Στη βραδινή τώρα, αλλάζει το σκηνικό, κλείνει την ψαλίδα η σοβαρή εμφάνιση Καραμαλή στη ΔΕΘ. Ενώ στο Έθνος, ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδυναμία, σοκ στη Ριγίλης, χαμόγελα στο ΠΑΣΟΚ μετά το αντίο Αλαβάνου. Πάμε στην ελεύθερη ώρα, στο πλυντήριο το ψηφοδέλτιο, τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στον ελεύθερο, όλοι οι εγκύκλειος του υπεχοδέ για τους ημιυπαίθριους, τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις για το τελικό ξεκαθάρισμα. Γίνανε χθες οι ανακοινώσεις, θα τις έχουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής. Στην ελευθεροτυπία έχουμε περάσει. Τρεις νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν καθαρά μπροστά το ΠΑΣΟΚ και στην κόψη της αυτοδυναμίας. Σας θυμίζουμε ότι το θέμα θα συζητήσουμε και εμείς σε πολύ λίγο από τώρα με τον κύριο Ηλία Νικολακόπουλο. Η Εστία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Πώς κερδίζεται η τρίτη θητεία». Πολύ δύσκολο στόχος για τον Καραμαλή. Ενώ στα νέα, πανικό στη Νέα Δημοκρατία από Γκάλοπ και Αλαβάνο. Στα όρια της αυτοδυναμίας στο ΠΑΣΟΚ, εκτός εκλογικής μάχης ο Αλέκος. Στη χώρα, από χθες επανακυκλοφορεί η εφημερίδα. Είναι δημοσκόπηση της MRB στο 5,4 η διαφορά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος ο καναπές. Την Εσπρέσο για να κλείσουμε με αυτή. Θα κάνω χαρακτήρι αν καταδικαστώ για το φόρο του Ντουζόν. Για το κατηγορούμενο για το άγριο έγκλημα της Μυκόνου, μιλάει μέσα από τη φυλακή στους δημοσιογράφους της Εσπρέσο. Ελάτε λοιπόν τώρα μαζί να καλωσορίσουμε στο στούντιό μας τη Μουρούζη τον κύριο Νικολακόπουλο. Σας θυμίζουμε και το SMS, τον τρόπο επικοινωνίας μας για τις ερωτήσεις σας, για τις απορίες σας, για ό,τι θέλετε να πείτε στην εκπομπή. Στο 54160 μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Καλημέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε. Καλημέρα και πάλι. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, αν πραγματικά βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ της αυτοδυναμίας και αν το αντίο Αλαβάνου στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μπορεί να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση. Δεν νομίζω ότι το θέμα του Αλαβάνου είναι αυτό το οποίο θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση όσον αφορά την αυτοδυναμία. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι το διακύβευμα, το πρώτο διακύβευμα των εκλογών 4 Οκτωβρίου θα είναι η αυτοδυναμία. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι ούτε την αποκλείουν, αλλά ούτε και την προκαθορίζουν. Έχουμε ακόμα μπροστά μας εξάλλου σχεδόν 4 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Να σημειώσω ότι επίσης δεν θα έχουμε αυτή τη φορά, όπως είχαμε στις ευρωεκλογές, δημοσκοπήσεις μέχρι την προπαραμονή των εκλογών. Uh-huh. Πέρασε μια τροποποίηση του νόμου, κατά τη γνώμη μου κακώς, η οποία απαγορεύει τη δημοσίευση δημοσκοπήσεων μετά τις 19 Σεπτεμβρίου, τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Φαντάζεστε βέβαια τι θα γίνει εκείνες τις δύο εβδομάδες, γιατί το έχουμε ζήσει το έργο και παλιότερα. Και φαντάζεστε και τι θα γίνει στα διάφορα blogs. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, έγινε μια επιλογή, θα τη σεβαστούμε όλοι κατά το δυνατόν. Υπάρχει πεδίο δράση λαμπρό λοιπόν για τα blogs για να δημοσιεύουν τα δικά τους. Τώρα κύριε Νικολακόπουλε, έχουμε και χθες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν και αυτές δίνουν προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ μέχρι 6,1% αν θυμάμαι καλά. Από 5,5% μέχρι 6,1% στην πρόθεση ψήφου. Η μία από τις δημοσκοπήσεις αυτές προχωράει και σε αναγωγή των αποτελεσμάτων mm-hmm. σε μια τελική πρόβλεψη και εκεί δίνει σαφή αυτοδυναμία της μια σαφή αυτοδυναμία στο ΠΑΣΟΚ, μάλιστα με 155 έδρες, σχεδόν 156. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ αυτοδυναμία ότι λοιπόν. Να δούμε λίγο τις κάρτες μαζί και στη συνέχεια θα μας τις σχολιάσετε. Είναι λοιπόν της GPO αυτή που θα διαβάσω αμέσως τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία 26,5%, στο ΠΑΣΟΚ 32%, 6,8% στο ΚΚΕ, 3,6% στο ΣΥΡΙΖΑ και 6,2% στο ΛΑΟΣ. Στους οικολόγους 2,3%, άλλο 22,6%. Για το ΜΕΓΑ λοιπόν, η δημοσκόπηση της GPO, σας ακούσαμε την αναλύεται και χθες. Η μέτρων ανάλυση τώρα για τον Αντένα έδωσε 29,6% στη Νέα Δημοκρατία, 35,7% στο ΠΑΣΟΚ, 6,3% στο ΚΚΕ, 4% στο ΣΥΡΙΖΑ, 4,6% στο ΛΑΟΣ, 1,6% στους οικολόγους, 18,2% σε άλλο. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, κύριε Νικολακόπουλε. Η βασική διαφορά είναι ότι η δημοσκόπηση της μέτρων δίνει αυξημένα ποσοστά στα δύο μεγάλα κόμματα με μειωμένους αναποφάσεις τους και η κυριότερη διαφορά θα έλεγα και αυτό θα είναι ένα από τα επόμενα διακυβεύματα
από 4 Οκτωβρίου, είναι η πρόβλεψη για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Είδαμε ότι στην έρευνα της GPO τον δίνει πάνω από 60% σε πρόθεση, που σημαίνει προοπτικά ένα ποσοστό που ενδεχομένως προσεγγίζει και το αντίστοιχο των ευρωεκλογών, που ξεπέρασε το 7%. Η δημοσκόπηση της Μέτρων το δείχνει σαφώς χαμηλότερα. Η διαρροή κυρίως από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 7 προς το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό θα είναι ένα κρίσιμο μέγεθος τη βραδιά των εκλογών και θα είναι επίσης ένα κρίσιμο μέγεθος και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Εάν δεν περιορίσει η Νέα Δημοκρατία αυτές τις διαρροές που εμφανίζει αυτή τη στιγμή προς τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, τότε το ποσοστό της, το τελικό ποσοστό της θα κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα. Βλέπουμε ήδη την κάρτα, αυτό που λέτε δηλαδή, βλέπουμε σε τι πιο ποσοστό κινείται τώρα η συσπήρωση των δύο μεγάλων κομμάτων. Να δούμε την κάρτα και να τη διαβάσουμε. Νέα Δημοκρατία λοιπόν, στο 60% η συσπήρωση είναι το 7%. Είναι εξαιρετικά χαμηλό. Είναι αρκετά χαμηλό και χάνει προς το λαό σε ένα ποσοστό 7,7% σύμφωνα με τα όσα λέει η δημοσκόπηση της GPO, ενώ προς το Πασόκ ένα 5,6%. Στο Πασόκ υψηλότερο, το υψηλότατη. Είναι, έχει περιθώριο και για μεγαλύτερη συσπήρωση όσο φτάνουμε προς τις κάλπες, κύριε. Βεβαίως, γιατί αυτό που πρέπει να μετρήσουμε κυρίως είναι η μετατόπιση, η σταθεροποιημένη μετατόπιση προς άλλα κόμματα. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ ότι αυτή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που απομένει είναι κυρίως μια αδιευκρίνηστη ψήφος και είδαμε στην έρευνα της GPO η αδιευκρίνηστη ψήφος ξεπερνάει το 20%. Άρα θα έλεγε κανείς ότι και η συσπήρωση που βλέπουμε της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα θα ανέβει πολύ πιο ψηλά, αλλά και η συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ έχει περιθώριο να προσεγγίσει ακόμη και το 90% και παραπάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει σταθεροποιημένες διαρροές προς άλλους πολιτικούς χώρους. Μάλιστα. Το αντίο Αλαβάνου πόσο θα δυσκολέψει τα πράγματα, ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νικολακόπουλε, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυσκολέψει τα πράγματα για τον εαυτό του πάρα πολύ το τελευταίο τρίμηνο, ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές. Το αντίο του Αλαβάνου ήταν ένα επιπλέον στοιχείο σε αυτό το ψυχόδραμα που έζησε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω χθες τον κύριο Δραγασάκη, είπε: τραυματίσαμε τον κόσμο μας. Αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή, τα όσα συνέβησαν από την επομένη των ευρωεκλογών μέχρι τώρα, που υποτίθεται ότι κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια συμφωνία, νομίζω ότι δύσκολα μπορούν να ερμηνευτούν, δύσκολα καταλαβαίνει κανείς τι επιθυμούσαν οι διάφοροι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Υποτίθεται από ό,τι φαντάζομαι ότι σήμερα έχει και ανανεωτική πτέρυγα του συνασπισμού, μια πανελλαδική συνδιάσκεψη, ότι τελικώς θα κατέβουν όλοι ενωμένοι, έστω και όχι αδελφωμένοι, αλλά πάντως ενωμένοι, και ότι η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτηθεί κυρίως από έναν παραταγικό πατριωτισμό ενός κόσμου που είχε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον να ακολουθεί αυτό το κόμμα, να θεωρεί ότι η παρουσία του στη Βουλή είναι χρήσιμη ακόμα και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Ίσως εάν κατορθώσει να επιβιώσει, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα το κατορθώσει τελικά, όχι βέβαια ούτε καν στο ποσοστό του 2007 και φυσικά εξαιρετικά μακριά από εκείνα τα φανταστικά δημοσκοπικά νούμερα που φαίνεται ότι προκάλεσαν περισσότερο κακό παρά καλό. Μάλιστα. Στο συνασπισμό, γιατί ο συνασπισμός ήταν πρακτικά ανέτοιμος να υποδεχθεί μια τέτοιου τύπου έκρηξη. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις βάζουν όλες στη Βουλή το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Ναι, αυτό είπα. Ότι όλες. Υπήρξε και μια δημοσκόπηση που τον έδωσε στο 3% ακριβώς, αλλά και εκεί υπήρχε αδιευκρίνηση ψήφος. Άρα η επιβίωση, η κοινοβουλευτική επιβίωση είναι σχεδόν σίγουρη, αλλά οι εκλογές είναι πάντα εκλογές. Η πολιτική επιβίωση και το πολιτικό στίγμα το οποίο θα εκπέμψει μετά είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα της αυτοδυναμίας είναι στίχημα για τα δύο μεγάλα κόμματα, κύριε Νικολακόπουλε. Θετικό για τους μεν, αρνητικό για τους δε στίχημα. Πόσο πιθανό θεωρείτε εσείς να έχουμε από την πρώτη Κυριακή αυτοδύναμη κυβέρνηση? Σύμφωνα με δεύτερη τα στοιχεία Κυριακή των δεν έχουμε σε αυτές τις εκλογές. Μία Κυριακή έχουμε. Την Κυριακή. Και μιλάμε όλοι και για την επόμενη. Γι' αυτό την επαναλήψη. Να μην προκαταλαμβάνουμε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν γίνει με τις διερευνητικές κτλ. Εκεί θα δούμε, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το συσχετισμό που θα προκύψει και από τη δυναμική που θα καταγραφεί στο αποτέλεσμα. Σας είπα και πριν ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η αυτοδυναμία για το ΠΑΣΟΚ είναι εφικτός στόχος, δεν είναι καθόλου βέβαιος. Και επίσης είναι και προβληματικό το τι λέμε αυτοδυναμία, λέμε το 151 βέβαια, έτσι δεν είναι, 151 έδρες. Ακριβώς. Είναι μέσα στα όρια του εφικτού
και όχι του εξασφαλισμένου. Τι θα γίνει, ας πάρουμε το αρνητικό σενάριο. Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Εκεί υπάρχουν πολλά σενάρια, αλλά τώρα με βάζετε σε μετεκλογικό πεδίο που δεν θα ήθελα να προχωρήσω πολύ. Δεν θέλω να μπούμε στα σενάρια συνεργασιών και πώς θα λειτουργήσουν στη συνέχεια τα κόμματα. Θέλω να δούμε αν πάει η χώρα και σε δεύτερο γύρο εκλογών, με τον καινούριο πια νόμο Παυλόπουλου, πώς θα καθοριστούν οι ισορροπίες. Ο καινούριος νόμος και τι θα παίξει ρόλο έτσι ώστε να αναδείξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση στη δεύτερη κυβέρνηση. Ο νόμος Παυλόπουλου, όπως τον λέμε, που δίνει πριν 50 έδρων στον πρώτο κόμμα και όχι 40 όπως δίνει ο νόμος Σκανδαλίδη, στην πραγματικότητα ενισχύει το πρώτο κόμμα με 6 συμπληρωματικές έδρες. Γιατί από αυτές τις 10 που λέμε το πριν το επιπλέον, κάποιες θα τις έπαιρνε έτσι κι αλλιώς αναλογικά. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά έχουμε 6 έδρες διαφορά. Άρα αν ένα κόμμα με το νόμο του Σκανδαλίδη πάρει 147 έδρες, με το ίδιο ποσοστό ακριβώς θα έπαιρνε 153. Μάλιστα. Και θα είχε έτσι την αυτοδυναμία. Επίσης, αυτό το οποίο περιμένει κανείς είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές με διακύβευμα την αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα που θα βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτοδυναμίας θα εμφανίσει και μια εκλογική δυναμική συμπληρωματική, δηλαδή θα πάρει και κάτι παραπάνω στο ποσοστό, θα πάρει και τις 6 έδρες της επιπλέον δώρο, άρα θα έχει μια αρκετά ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το ρόλο είναι ωστόσο... και μετά. Το κλειδί ωστόσο είναι το άρθρισμα του ποσοστού των μικρών κομμάτων που θα μείνουν εκτός. Και θα ήθελα λίγο μαζί να δούμε την κάρτα και να μας τη σχολιάσετε, κύριε Νικολακόπουλε, πώς διαμορφώνεται το ποσοστό αυτό. Αν δηλαδή, θα μας δώσουν την κάρτα από το κοντρόλ, αν δηλαδή τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής έχουν ένα 4%, συγκεντρώσουν ένα 4%, είναι αναγκαίο ένα 40,95% για το πρώτο κόμμα. Ναι. Και βλέπουμε βεβαίως πώς πέφτει. Για να πέσουμε κάτω από το 40%, πρέπει η δύναμη των κομμάτων. Το αθρηστικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής να πλησιάσει το 7%. Αυτό βλέπουμε σημαίνει ότι δηλαδή ότι η Βουλή θα έχει πόσα κόμματα, κύριε Νικολακόπουλε? Αυτό εξαρτάται. Δηλαδή, για να μείνει ένα 6,5% εκτός Βουλής, μπορεί να είναι και πεντακομματική Βουλή. Δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναπαίξουν. Εάν πάρει, ας πούμε, ένα 2,5% οικολόγοι και ένα 4% τα λοιπά κόμματα, μην ξεχνάτε τα λοιπά κόμματα σε ευρωεκλογές ξεπέρασαν το 7%. Mm-hmm. Τότε φτάνουμε σε αυτό το 6,5 και όριο αυτοδυναμίας το 39,95, δηλαδή το 40%. Είναι διαφορετικός ωστόσο ο τρόπος που ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές από τις ευρωεκλογές. Προφανώς, γι' αυτό είπα το 7 να το κάνουμε 4 και να κρατήσουμε τους οικολόγους από το 3,5 στο 2,5, φτάνουμε σε αυτό το 6,5 με όριο το 40%. Εάν σε αυτό προσθέσετε βέβαια ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει εκτός Βουλής και φτάσουμε σε ένα ποσοστό εκτός Βουλής 10%, τότε το ποσοστό της αυτοδυναμίας πέφτει και κάτω από 39%. Είναι λίγο extreme αυτό το σενάριο. Μάλιστα. Ένα 10% εκτός Βουλής είναι και κάπως προσβλητικό για την λειτουργία της δημοκρατίας. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο. Είναι μεγάλο ποσοστό για να μείνει χωρίς αντιπροσώπευση στο κοινοβούλιο. Είναι εύστοχο το σχόλιο σας. Κύριε Νικολακόπουλε, πάνω στα θέματα τα οικονομικά, λοιπόν, θα κριθεί ο νικητής των εκλογών αυτών που έρχονται στις 4 του Οκτώβρη. Πώς βλέπετε να κινείται προεκλογικά η περίοδος αυτή? Θα δοθεί πολύ σκληρή μάχη. Είδαμε ότι η οικονομία ήταν ακριβώς το κεντρικό διακύβευμα, όπως τέθηκε και από την κυβέρνηση και νομίζω θα τεθεί και από την αξιωματική αντιπολίτευση των εκλογών αυτών. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εάν κανείς ψηφίζει με αναδρομική σκέψη, δηλαδή τι είδε μέχρι τώρα, ή αν ψηφίζει με προοπτική, δηλαδή τι του προτείνουν. Mm-hmm. Στην ανάλυση των εκλογών έχουμε και τις δύο εκδοχές, δηλαδή μιλάμε για αναδρομική ψήφο και προοπτική ψήφο. Πολύ συχνά ο ψηφοφόρος έχει διαμορφώσει την εικόνα του και ελάχιστα ακούει αυτά που του λένε προγραμματικά τα κόμματα. Έτσι κι αλλιώς έχει μάθει ότι πολύ συχνά αυτά που λέγονται προεκλογικά δεν τηρούνται μετεκλογικά. Mm-hmm. Άρα ασφαλέστερο κριτήριο για τη διαμόρφωση της ψήφου πολύ συχνά είναι η αναδρομική ψήφος. Δηλαδή να συνυπολογίσεις το τι βίωσες τα προηγούμενα σήμερα χρόνια, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τις διάφορες συνιστώσεις αντιπολίτευσης. Και λιγότερο να λάβεις υπόψη τα όσα προεκλογικά σου λένε. Κύριε Νικολακόπουλε, τα debate, γιατί ακούγεται, γίνεται λόγος και για δύο, ίσως και περισσότερα, θα επηρεάσουν τον αναποφάσιστο ψηφοφόρο? Από ό,τι έχουμε καταγράψει στο παρελθόν, σίγουρα έχουν μία μικρή επιρροή. Mm-hmm. Όχι μεγάλη, μικρή. Αλλά μπορεί να προσφέρουν μια ποσοστιαία μονάδα σε ένα κόμμα ή να την αφαιρέσουν.
Έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα είχαμε την εμπειρία του ενός debate. Και κατά κανόν, εκτός από μια εξαίρεση του 2004, θεωρούσαμε ότι πηγαίναμε σε μια περίπου ισοπαλία που δεν άλλαζε το σκηνικό. Τώρα θα έχουμε τουλάχιστον δύο debate. Είναι ευχάριστο αυτό. Και ενδεχομένως η επιρροή την οποία θα καταγράψουμε να είναι ακόμη μεγαλύτερη από αυτό τη μία ποσοστιαία μονάδα που μπορεί να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Νικολακόπουλε. Ελπίζω ευχαριστώ να τα ξαναπούμε. Και εγώ για την πρόσκληση και σας εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά και σε εσάς το ίδιο και καλή τηλεοπτική χρονιά ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε τι συμβαίνει στην. Μην τη λύνει αυτή την ώρα η Αναστασία Ισπυριδάκη στη σύνδεσή μας με το ρεπορτάζ από το νησί του Βορείου Αιγαίου. Αναστασία. Καλή σας μέρα από τη Μυτιλίνη. Σήμερα με μια συννεφιασμένη σε ορισμένες περιοχές του νησιού και βροχερή, Λέσβο. Αλλά έχουμε όμως, είχαμε χθες το πρωί φωτιές στην περιοχή, σε κάποιες περιοχές του νησιού. Θα πρέπει να πούμε, δεν σας ακούω όμως καλά, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το θέμα του εφετείου, με την ίδρυση μεταβατικής έδρας του εφετείου, εδώ στην Μυτιλίνη, όπου είναι ένα θύμα των πρόωρων εκλογών, καθώς ενώ αποφασίστηκε η ίδρυση της μεταβατικής έδρας του εφετείου Βορείου Αιγαίου, δεν είχαμε αυτό το θέμα με την ίδρυση και τη λειτουργία του. Αναστασία, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την εικόνα που μας στέλνεις. Και θα πάμε τώρα από τη Μυτιλίνη στο εξωτερικό δελτίο για να δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία. Πλημμύρες έχουμε εκεί. Μάλιστα, μια πενταμελής οικογένεια αγνοείται. Η Ρίτσα Εκαστάνη με περισσότερα. Ρίτσα. Έχουμε σφοδρή κακοκαιρία από τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία, στα βορειοδυτικά της χώρας. Από εκεί είναι και οι εικόνες που βλέπουμε. Όπως είπες και εσύ, μια πενταμελής αγνοείται, η τύχη της πενταμελούς οικογένειας αγνοείται από χθες το βράδυ. Πιστεύουν ότι μάλλον έχει παρασυρθεί από τα νερά και αυτή την ώρα που μιλάμε οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για να μπορέσουν να τους βρουν. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές από τις πλημμύρες αλλά και από τις κατολισθήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω και πάλι στα δικά μας. Με τη λειτουργία του μετρό και του καινούριου σταθμού στο νομισματοκοπείο, άλλαξε και ο χάρτης ο κυκλοφοριακός στην Αθήνα. Έχουμε δει την λεωφόρο Μεσογείου να κινούνται τα οχήματα σε αυτήν πολύ πιο άνετα από ό,τι τους τελευταίους μήνες. Πάμε μέχρι τη Χαρά τη Γιαννοπούλου. Βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας η Χαρά Γιαννοπούλου, στην Κατεχάκη, για να μας πεις, Χαρά, πόσο κοστίζουν τα πάρκινγκ στα οποία μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας, αλλά πληρώνουμε μέχρι να το παραλάβουμε. Λοιπόν, υπάρχουν 6 χώροι πάρκινγκ στο μετρό. Οι 3 από αυτούς είναι οργανωμένοι, δηλαδή ο κόσμος πληρώνει. Και οι 3 από αυτούς είναι δωρεάν. Όπως ο σταθμός στο μετρό στην Κατεχάκη βρισκόμαστε τώρα εμείς, όπως ο σταθμός στην Εθνική και ο σταθμός στη Δουκίσης Πλακεντίας. Είναι οι 3 σταθμοί, οι οποίοι είναι ελεύθεροι για το κοινό. Είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο και δεν υπάρχει καμία χρέωση. Πληρώνουμε όμως το πάρκινγκ της Συγκρού, στο Φίξ, 642 θέσεις είναι εκεί. Λειτουργεί το πάρκινγκ από τις 5.30 μέχρι τις 12.30 και διαβάζω, Χαρά, από την κάρτα που βλέπουμε στις οθόνες μας, ότι πληρώνουμε 3 ευρώ για πάρκινγκ έως 2, για στάθμευση έως και 2 ώρες. Από 2 έως 6 ώρες ανεβαίνει η τιμή 50 λεπτά την ώρα. Από 6 ώρες μέχρι 10 ώρες 5 ευρώ, ενώ από 11 ώρες και πάνω 8 ευρώ. Μέχρι 11 ώρες, συγγνώμη, 8 ευρώ. Πάνω από 11 ώρες πληρώνουμε 1 ευρώ επιπλέον κάθε ώρα, ενώ τα Σαββατοκύριακα έγινε τα 50 λεπτά ανά ώρα αυτό. Από τις 12.30 μέχρι τις 5.30, τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή, πληρώνουμε την ώρα 2 ευρώ. Στο Χαλάνδρι τι γίνεται? Λοιπόν, στο Χαλάνδρι η χωρητικότητα είναι 280 γιοταχή αυτοκινήτων. Υπάρχουν επίσης διακυμάνσεις στις τιμές, 2 ωράρια τη ημέρα, στο πρωινό από τις 6 ως τις 3 το μεσημέρι, όπου κοστίζει 2 ευρώ και 40 λεπτά για τα ΙΧ και 80 λεπτά η ώρα για τα δίκυκλα. Το απογευματινό ωράριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, η ίδια τιμή, και το νυχτερινό ωράριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, επίσης το ίδιο τιμολόγιο. Η 1 ώρα κοστίζει 1 ευρώ και 80 λεπτά για τα ΙΧ αυτοκίνητα και 60 λεπτά για τα δίκυκλα. Επίσης είναι 24ωρο, όπως βλέπουμε στην κάρτα, όπως είναι όλοι οι σταθμοί. Και επίσης να πούμε ότι ο καινούργιος σταθμός στο νομισματοκοπείο θα φιλοξενήσει 650 θέσεις. Είναι 3 υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Δεν έχουν δοθεί ακόμα όλοι σε λειτουργία. Αναμένεται προσεχώς. Μάλιστα, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε από τη Χαρά τη Γιαννοπούλου. Να σας θυμίσουμε και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Σίγμα τα αυτοκινητό, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, την ερώτηση και το σχόλιο σας. Κάνετε αποστολή του μηνύματος στο 54160 και στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε κάνει ρεπορτάζ πάνω σε
Ρωτάτε και θα σας δώσουμε τις απαντήσεις, ακόμη και για διαγωνισμούς που τρέχουν, για προσλήψεις που σας ενδιαφέρουν. Εδώ είμαστε εμείς για να μας ρωτήσετε. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε μαζί με τον Θάνατο Τζίρο την κυρία Μίνα Χαρμπαλή. Είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Κτηματομεσητών. Καλημέρα σας, κυρία Χαρμπαλή, και καλώς μας ήρθατε. Με το βλέμμα Θάνο στραμμένο στην κάλπη και οι εκπρόσωποι της κτηματαγοράς, αναμένεται μετά τις εκλογές να ληφθούν και αρκετά σοβαρά μέτρα που θα επηρεάσουν τις τιμές των ακινήτων. Ή τουλάχιστον εκτιμούμε ότι θα τις επηρεάσουν τις τιμές των ακινήτων, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και μέσα σε μια περίοδο κρίσης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω πτώση στις τιμές των ακινήτων. Κυρία Χαρμπαλή, δώστε μας την εικόνα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά? Έχουν υποχωρήσει οι τιμές των ακινήτων? Οι τιμές έχουν υποχωρήσει αρκετά και μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει πλέον η διόρθωση των ακινήτων. Υπάρχουν αυτή την εποχή πολλές ευκαιρίες και επιτοπλίστων σπίτια τα οποία είναι πολύ μεγάλα σε τετραγωνικά, που έχουν πουληθεί και πουλούνται ακόμα σε πολύ δελεαστικές τιμές. Το δεύτερο εξάμηνο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχει ανέβει από το προηγούμενο και νομίζω ότι πάμε πολύ καλύτερα από πριν. Το ενδιαφέρον δηλαδή είναι έντονο? Υπάρχει, ναι, βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι ότι αυτό δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, διότι οι τιμές πλέον έχουν κατέβει αρκετά. Νομίζω ότι δεν. Εγώ πιστεύω δηλαδή, σαν μεσήτρια, από τα δικά μας τα γραφεία που βλέπω, ότι η αγορά νομίζω ότι ρέει πλέον κανονικά. Δεν έχει περιθώρια δηλαδή να ρίξει κι άλλο τις τιμές, μας λέτε. Τι το λέτε αυτό, κυρία Χαρμπαλή? Όταν επισήμως πλέον μιλάμε για δύο πρόσθετα χρόνια κρίσης, πώς είμαστε βέβαιοι το τι θα συμβεί μέσα στην επόμενη διετία? Κύριε Τζίρο, πριν δύο χρόνια τα ακίνητα ήταν σε παράλογες τιμές. Αυτή τη στιγμή τα ακίνητα έχουν φτάσει πλέον στο τέλμα. Δηλαδή, όταν ο κατασκευαστής αγόραζε το οικόπεδο, 1,5 χιλιάρικο. Εγώ αναρωτιέμαι, κυρία Χαρμπαλή, μήπως ήταν σε παράλογες τιμές πριν από δύο χρόνια, ήρθαν σε κανονικές τιμές τώρα και μήπως υπάρχει περιθώριο, ερώτηση κάνω. Περιθώριο δεν νομίζω ότι υπάρχει, διότι το οικόπεδο δεν έχει ακόμα πέσει σαν τιμή οικοπέδου. Και λόγω του ότι έχουμε πρόβλημα τώρα με τους οικόπεδους, δεν ξέρουμε ακριβώς και με την καινούργια κυβέρνηση τι πρόκειται να γίνει και αν αλλάξουν τα πράγματα ή μήνυος έχουν, τα οικόπεδα ακόμα μένουν σε στάσιμες τιμές. Τα σπίτια έχουν κατέβει αρκετά. Δεν νομίζω ότι έχουν το περιθώριο να κατέβουν. Για να το δούμε λίγο πιο ειδικά. Ποια σπίτια έχουν γίνει φθηνότερα? Μιλούσαμε πριν από λίγο για την περιοχή του νομισματοκομείου που απέκτησε έναν καινούριο σταθμό μετρό. Εκεί προφανώς δεν υπάρχει και τόσο σημαντική πτώση των τιμών. Ποια είναι αυτά τα ακίνητα που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις? Η Αγία Παρασκευή κάποτε πολλούσε 4.500 το μέτρο και 4. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σπίτια με 2.500 το μέτρο καινούρια, με 2.800, με 3.000 ευρώ το μέτρο. Τα ίδια σπίτια που τα πουλούσαν 4.500 νεόδημητα, καινούρια σπίτια έχουν κατέβει στις 2.500. 2.500 από την αριστερή πλευρά, όπως ανεβαίνουμε δηλαδή Κοντόπευκο, Πευκάκια, κοντά στο Σταυρό, οι τιμές είναι πολύ δελεαστικές πλέον. Δεν είναι ένα ακραίο παράδειγμα αυτό, διότι όλες οι στατιστικές μας μιλάνε για μέση πτώση της τάξης του 5 με 7%. Έτσι. Τώρα πρόχειρα, αν κάνω τις πράξεις που μας είπατε, είναι πάνω από 30%. Οι περιοχές αυτές που ανέφερα, ειδικά το Κοντόπευκο και τα Πευκάκια, πουλάγανε 3.000 το μέτρο, που σημαίνει 2.500, 2.700 μέση τιμή, είναι νομίζω μια πολύ καλή τιμή για να αγοράσει κάποιος ένα καινούργιο διαμέρισμα με πάρκινγκ και αποθήκη. Από εκεί πέρα, τώρα, αν μιλάμε για αλφα ζώνη, συνεχίζουν οι τιμές να είναι περίπου 3.500 με 4.000, αλλά έχουν κατέβει ένα 10%. Τα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Τα κτίσματα έχουν υποστεί μεγαλύτερες πιέσεις ή τα παλιά κατασκευή? Τα καινούργια. Τα καινούργια. Είναι λογικό αυτό? Ναι, αυτό πώς το εξηγείτε? Και εγώ αυτό ετοιμάζομαι να ρωτήσω. Είναι λογικό, διότι υπάρχει. Πιέζονται μεγάλη, δηλαδή προς τα κάτω τα παλιά, ενώ αντέχουν τα καινούργια, ενώ αντέχουν τα παλαιότερα? Ναι, γιατί ο κόσμος λόγω της κρίσης θα αποφασίσει να αγοράσει και ένα μεταχειρισμένο διαμέρισμα το οποίο είναι σε μια καλή κατάσταση και μπορεί να το ανακαινήσει με πολύ λιγότερα έξοδα και να κάνει ένα καινούργιο σπίτι. Είναι ανάλογο το πορτοφόλιο του Έλληνα και ο καθένας τι χρήματα διαθέτει. Πώς αντιδρούν οι κατασκευαστές, τι προσφορές έχουν? Υπάρχουν προσφορές ακόμα και στο θέμα του πάρκινγκ, της αποθήκης και νομίζω ότι έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν κατέβει αρκετά προς τα κάτω. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλο περιθώριο. Έχουν αγοράσει πολύ ακριβά οικόπεδα, ούτως ώστε δεν μπορούν να πιέσουν άλλο. Πλέον δεν θα βγάλουν ούτε το κόστος τους. Βέβαια, κυρία Χαρμπαλή, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η κρίση, πάλι τα ίδια ακούγαμε. Ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να πέσουν οι τιμές. Βλέπουμε όμως ότι οι τιμές συνεχίζουν να υποχωρούν. Κύριε Τζίρο, εάν δεν πέσουν οι τιμές των οικοπέδων, η αγορά θα είναι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι η κατασκευή εξαρτάται από το οικόπεδο. Γιατί ένα κόστος κατασκευής είναι από 1.000 ευρώ μέχρι 1.300 ευρώ, ανάλογα την περιοχή και το τι υλικά θα χρησιμοποιήσει ο κατασκευαστής. Που σημαίνει, από τη στιγμή που αγοράζει το οικόπεδο ακόμα 1,5 χιλιάρικο και 2.000 το μέτρο στο Μαρούσι, πώς μπορεί να πουλήσει 2,5 ή 2? Η δραστηριότητα, η κατασκευαστική, πώς πάει? Ξεκινήσανε δειλά-δειλά, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των ημιπεθρίων. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί αυτή την εποχή και πριν γίνουν οι εκλογές. Να ξέρει η αγορά τελικά. Είναι νόμος του κράτους αυτή τη στιγμή η τακτοποίηση. Ναι, υπάρχει θέμα σοβαρό με τους ημιπέθρους.
και στη διάρκεια της εκπομπής με τον Θάνατο Τζίρο σε πολύ λίγο από τώρα. Θα σας ευχαριστήσουμε, κυρία Χαρπάλη, που ήσασταν εδώ. Θα δούμε ακριβώς πώς έχει το τοπίο στο σημείο υπαίθριου. Στο μεταξύ, πάμε να δούμε τι έχει προκαλέσει οι καταστροφικές πλημμύρες που έχουμε στο Μεξικό, αλλά και στη Χιλή. Η Ρίτσα η Καστάνη στη σύνδεσή μας. Έχουμε και νεκρούς εκεί, Ρίτσα. Είναι φωνικές οι πλημμύρες, πράγματι, Πόπη. Στο Μεξικό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα νερά. Είναι μεγάλες οι καταστροφές που βλέπουμε και στις εικόνες από τις κατολιστήσεις και τις πλημμύρες. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, παρασύρθηκαν από τα νερά. Υπερχείλησαν 3 ποτάμια, ενώ έκλεισαν και 6 σταθμοί του μετρό στην πρωτεύουσα του Μεξικού. Τώρα στη Χιλή, οι νεκροί είναι 2 εξαιτίας της κακοκαιρίας και εκεί έχουμε φοβερές κατολιστήσεις, ενώ εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι. Βλέπουμε ένα σκυλί που περπατάει, έχει γεμίσει λάσπες, οι οποίοι έχουν χρειαστεί να κενώσουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τη μανία των καιρικών φαινομένων. Μάλιστα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. 5.000 τα Ελληνόπουλα τα οποία αποφασίζουν να σπουδάσουν σε ιδιωτικά κολέγια και για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί φέτος εκεί. Μια και το τοπίο πήγε να αποσαφινιστεί, ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις, παραιτήθηκαν 2 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και δεν μπόρεσε να προχωρήσει η Επιτροπή, κυρία Καρκανιά, καλώς ήρθατε. Την αξιολόγηση των κολεγίων που είχαν υποβάλει φακέλους προκειμένου να γίνουν. Κοιτάξτε κάτι, υπάρχει μια εξέλιξη, κυρία Τσαπανίδου, σε σχέση με αυτό, την οποία γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, μια εφημερίδα και την παρουσιάζουν και αρκετοί διαδικτυακοί τόποι. Αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη της Επιτροπής από τον Υπουργό Παιδείας. Ναι. Αυτό πρέπει να έγινε χθες, προχθές, ίσως την Παρασκευή. Άρα επομένως, θα ξεπαγώσει η Επιτροπή, το θέμα, έτσι. Ναι, φαντάζομαι, για να αντικαταστήσει ο Υπουργός τα 2 μέλη τα οποία είχαν παραιτηθεί, σημαίνει ότι έχει την πρόθεση να τελειώσει με αυτή την εξέλιξη, δηλαδή να προχωρήσει στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας, φαντάζομαι, ελπίζω, πριν από τις εκλογές. Και ο λόγος που το ελπίζω, το είπα και μια φορά, κυρία Τσαπανίδου, δεν είναι επειδή αυτές οι άδειες λειτουργίας θα σημαντικά τον τρόπο της δικής μας λειτουργίας, αλλά επειδή θα επιτρέψουν στο Υπουργείο Παιδείας να δίνει σωστές πληροφορίες στους υποψήφιους να εγγραφούν και στις οικογένειές τους, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή υποψηφίων σπουδαστών, να ξαναρχίσουν οι εγγραφές να πηγαίνουν εκεί που περιμέναμε ότι θα πάνε. Δηλαδή λίγο περισσότερο, να γίνουν λίγο περισσότερες εγγραφές από ό,τι πέρυσι. Κύριε Καρκανιά, έχει σημασία να πούμε ότι εκκρεμούν 40 περίπου αιτήσεις, 40-41 αιτήσεις, δεν είναι? Κοιτάξτε κάτι, στην πραγματικότητα μιλάμε για 34 κολέγια, εκ των οποίων κάποια έχουν και παραρτήματα εκτός του κυρίου τόπου δραστηριότητός τους. Δηλαδή υπάρχουν κολέγια που είναι στην Αθήνα και έχουν παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, κολέγια που είναι στη Θεσσαλονίκη και έχουν παράρτημα στην Αθήνα. Λίγα μιλάμε για 34 κολέγια. Λοιπόν, 34 κολέγια για την ακρίβεια μας λέτε, κύριε Καρκανιά, τα οποία εφόσον περάσουν την αξιολόγηση θα αποκτήσουν οι σπουδαστές τους πτυχία ισότιμα των αποφύγων. Κοιτάξτε κάτι, στην πραγματικότητα, κυρία Τσαπανίδου. Ναι, κοιτάξτε κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Πρώτα απ' όλα, οι άδειες που θα δοθούν θα είναι 25, 26, 27, γιατί κάποια από αυτά τα 34 κολέγια δεν ήταν έτοιμα να ζητήσουν άδεια λειτουργίας. Απλά και μόνο εδώ έχουν τώρα πάρει είναι και το μεγάλο την θέμα. Άδεια ιδρύσεως. Τι θα κάνουν τώρα που είναι το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς οι σπουδαστές? Πώς θα επιλέξουν πανεπιστήμιο, ιδιωτικό κάτι, κολέγιο το οποίο θα έχει τέτοιου είδους? Ναι, θα ήθελα να πω κάτι από την αρχή, ότι η αναγνώριση των πτυχίων των αποφύτων των κολεγίων ισχύει ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τις άδειες λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας, γιατί η αναγνώριση γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τώρα, οι σπουδαστές μπορούν. Μα με αν βάση θέλουν τις οδηγίες αυτές θα γίνει αξιολόγηση από το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Καρκανιά? Ναι, με βάση τις οδηγίες, κοιτάξτε κάτι, η εφαρμογή των οδηγιών ήταν εκείνη που πίεσε το Υπουργείο να προχωρήσει στην αξιολόγηση των κολεγίων, γιατί θα ήταν περίεργο να υπάρχει ένα κολέγιο που να δίνει αναγνωρισμένα πτυχία σε Έλληνες σπουδαστές και το Υπουργείο Παιδείας να μην πει ποιο είναι αυτό το κολέγιο, με ποιο πανεπιστήμιο συνεργάζεται. Ωστόσο, κύριε Καρκανιά, από όσα κολέγια λειτουργούν αυτή τη στιγμή, ιδιωτικά κολέγια, δεν θα αναγνωρίσουν τα πτυχία τους όλα. Όχι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Γιατί και εδώ είναι και το πτυχία θέμα για τους γονείς και για τους σπουδαστές που βλέπουν τους υποψήφιους, πού θα πάνε να βρεθούν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, από τα 34 κολέγια τα 26, 27, 28 θα πάρουν άδεια λειτουργίας πρώτον, και επειδή από αυτά τα 26, 27, 28 δεν συνεργάζονται όλα με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και επομένως δεν θα οδηγούν όλα τους φοιτητές τους αποφύτους τους σε αναγνωρισμένα πτυχία, υπάρχει η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Κολεγίων www.hca.gr και σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν οι υποψήφοι να βλέπουν ποια είναι τα κολέγια που έχουν ευρωπαϊκές συνεργασίες και έτσι να μπορούν να επιλέξουν. Εξάλλου, όλες οι εφημερίδες αυτές τις μέρες που κάνουν αφιερώματα στην εκπαίδευση τα παρουσιάζουν. Κύριε Καρκανιά, υπάρχει αντίδραση έντονη από την πλευρά των ΝΑΕ και των ΤΕΗ.
Μάλιστα, ο πρόεδρος, ο πρίτανος του Πολυτεχνείου, πριν από λίγες μέρες, αυτή την εκπομπή μας είπε ότι σε περίπτωση αναγνώρισης πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια, τότε δεν αποκλείεται, μάλλον προτίθεται να κλείσουν το Πολυτεχνείο, να κλείσουν τα ΑΕΗ. Κοιτάξτε, κάτι θα σας πω το εξής. Εμένα τουλάχιστον θα μου φαινόταν μάλλον περίεργο εκπαιδευτικά ανώτατα ιδρύματα όπως το Πολυτεχνείο και τα άλλα βέβαια, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Αμφισβητούν την ποιότητα των σπουδών. Κοιτάξτε κάτι, η αμφισβήτηση της ποιότητας σπουδών, θα μου επιτρέψετε να το πω κυρία Τσοπανίδου, πρώτα απ' όλα για να έτσι να είμαστε κομψοί στις εκφράσεις μας, γιατί αυτό η αμφισβήτηση της ποιότητας σπουδών είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα έπρεπε να προέρχεται από εκείνους οι οποίοι για τους εαυτούς τους δέχονται τον έλεγχο της δικής τους ποιότητας σπουδών. Όταν όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, με αναγκάζετε με την ερωτησή σας να το πω, όταν όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τα περισσότερα, αρνούνται την αξιολόγηση από τον αρμόδιο οργανισμό αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ εμείς κολέγια όχι μόνο δεν αναγνωρούμαστε την αξιολόγηση, αλλά επιζητούμε την αξιολόγηση, να μην μιλάνε για αμφισβήτηση. Κύριε Καρκανιά, είναι το ίδιο, δεν αμφισβητούνται. Ασφαλώς δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό γίνονται δεκτά και συνήθως με ενθουσιασμό, όπως το λες. Όχι όλα, κυρία Τσαπανίδου, όχι όλα. Πραγματικά μερικών πανεπιστημίων γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό, γιατί πραγματικά αντιστοιχούν σε πολύ καλή ποιότητα εκπαίδευση. Όχι όμως όλων των πανεπιστημίων και όχι όλων των ΤΕΙ. Και θα ήθελα να πω κάτι απλό, κύριε Τσαπανίδου, το καταλαβαίνουν όλοι οι θεατές της εκπομπής σας. Κοιτάξτε κάτι, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι αν πάμε σε οποιαδήποτε μέρα λειτουργίας ενός πανεπιστημίου ΤΕΙ, μπούμε σε ένα αμφιθέατρο, οι φοιτητές που θα είναι μέσα είναι λιγότεροι από το 10% των εγγεγραμμένων. Εντάξει, για ποια ποιότητα κύριε μιλάμε. Κύριε Καρκανιά, σας έδωσα το λόγο, για ακούσαμε το επιχείρημά σας. Δεν θέλω να κάνουμε συγκρίσεις τέτοιου τύπου. Ασφαλώς όχι. Μα ούτε αυτό που θα ήθελα να πούμε κλείνοντας την κουβέντα είναι πότε θα ξέρουν κατά τη δική σας την εκτίμηση. Κοιτάξτε όσοι κάτι, μας παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται δηλαδή να ξέρουμε ποια θα είναι τα κολέγια ακριβώς τα οποία θα που έχουν άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας νόμιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ που σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο μεταξύ, σας ζητήσαμε να μας στείλετε τις απορίες σας και πραγματικά το κάνατε. Η Σοφία Υπαμφίλη με τους συνεργάτες μας ήδη έχει κάνει το ρεπορτάζ και έχει τις πρώτες απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Σοφία, πάμε. Είχαμε πολλά ερωτήματα από για μια προκήρυξη της ΔΕΗ την 1 του 2007. Λοιπόν, όπως μας ενημέρωσαν αυτή τη στιγμή βεβαίως παγώνει αυτή η προκήρυξη, ωστόσο δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται. Μετά τις εκλογές θα υπάρχουν νεότερα. Λοιπόν, με το ΚΕΛΠΝΟ τώρα. Μας είπε ο κ. Πιερουτσάκος, ο πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, ότι η διαδικασία για τις προσλήψεις για τη νέα γρίπη συνεχίζεται κανονικά, δεν μπορούν να τη σταματήσουν. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν. Να πούμε ότι τα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ συνεχίζονται κανονικά. Και τέλος, για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6K του 2008, τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν μετά τις εκλογές. Έχουν παγώσει. Θα ελπίζουμε να έχουμε βοηθήσει κάποιους από τους τηλεθεατές μας με τις ερωτήσεις. Δεχτήκαμε τις ίδιες ερωτήσεις από πολλούς διαφορετικούς. Ευχαριστούμε τη Σοφία την Παμφίλη. Σ' αφήνουμε για να συνεχίσεις το ρεπορτάζ πάνω στα υπόλοιπα θέματα που μας ρωτάνε οι τηλεθεατές. Θα είμαστε εδώ πάντα για να απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Ξαναλέω, σίγμα τάφ στο κινητό. Αφήνετε και να συμπληρώνετε το μήνυμά σας και κάνετε αποστολή στο 54160. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το διαβήτη και όμως μπορούμε να το νικήσουμε μέσω μιας δίαιτας. Διαφορετικής δίαιτας, καινούργιας δίαιτας. Τώρα θα μας απαντήσει σε όλα αυτά αναλυτικά ο κύριος Σταύρος Μπούσμπουλας, είναι νέος πρόεδρος διαβητολογικής εταιρείας. Καλημέρα κύριε Μπούσμπουλα. Καλημέρα σας κύριε Στεφανή Τσαπανίδου. Και εύχομαι και σε εσάς και στους συνεργάτες σας καλή δύναμη σε αυτό το δύσκολο έργο της ποιοτικής ενημέρωσης. Βέβαια, τα δύσκολα συχνά είναι και ωραία. Καμιά φορά όχι τόσο, αλλά δεν έχει σημασία. Ας έρθουν και λίγο βολικά τα πράγματα καμιά φορά. Να πάμε να δούμε τι καινούργια. Θέμα του διαβήτη, κύριε Μπούσμπουλα. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως έχουμε τονίσει ότι η παχυσαρκία, και μην ξεχνάμε ότι στα Ελληνόπουλα έχουν τις πρωτιές στον ευρωπαϊκό χώρο, η αρτηριακή υπέρταση, ένας στους 5 Έλληνες έχει διαβήτη, υπέρταση, ο διαβήτης ένας στους 10 έχει διαβήτη και τα προβλήματα με την αυξημένη χοληστερίνη είναι η φωνική τετράδα η οποία ευθύνεται για τον αυξημένο αριθμό των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Αν θέλει να χτυπήσει κανένας τη ρίζα αυτού του δέντρου, πρέπει να ψάξει όχι και πολύ δύσκολα σε αυτά που κάνανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Είναι αυτός ένας υγιεινός τρόπος διατροφής. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε κυρία Τσαπανίδου, η λέξη δίαιτα έχει ένα έννοιο αστερητικό, δίνουμε μια άλλη έμφαση. Ενώ ένας διατροφικός σχεδιασμός είναι τελείως διαφορετικά. Τι είναι αυτή η έρευνα που τονίσετε? Είναι μια μελέτη
και δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ καλό περιοδικό στον ιατρικό χώρο και έδειξε ότι αν εφαρμόσει κανένας ένα διαιτολόγιο, το οποίο τι είναι? Είναι πλούσιο σε λαχανικά, σε φρούτα, τα γαλακτοκομικά να είναι με λίγα λιπαρά, το κρέας να είναι με λίγα λιπαρά, με μειωμένο αλάτι και με ξηρούς καρπούς, με λάδια τα οποία να μην είναι από τα κακά λάδια. Uh-huh. Αυτό τι πετυχαίνει κανένας? Εκτός από αυτό που ξέραμε ότι μειώνει την υπέρταση και αυτό το θέλουμε, εκτός από ότι μειώνει τα λιπίδια και αυτό είναι επιθυμητό, βρέθηκε ότι βελτιώνει, προλαμβάνει και περιπτώσεις διαβήτη. Αν προσπαθήσει κανένας όμως αυτό να το φέρει στα ελληνικά δεδομένα, τι είναι αυτή η περιβόητη δίαιτα DASH που λέγεται, είναι απλό πρώτο ξαδερφάκι, να μην πούμε ταυτόσιμο ξαδερφάκι, με αυτό που λέμε το κλασικό μας της μεσογειακής διατροφής, αυτό που όλοι μας οι Έλληνες. Και δεν είναι τίποτε άλλο αυτό που είπαμε. Τα ακολουθούμε όμως, κύριε Μπούσβουλα. Εδώ θίξατε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως και καλά κάνετε και στην αρχή αυτή, ας το πούμε για όλους μας, της σχολικής μας χρονιάς, για όλους μας, είναι να δώσουμε μερικά μηνύματα. Ότι να αυξήσουμε τον αριθμό των λαχανικών, να αυξήσουμε τον αριθμό των φρούτων σε ημερήσια βάση, να βάλουμε τα γαλακτοκομικά μας με λίγα λιπαρά, το κρέας να είναι μια-δύο φορές, μια φορά την εβδομάδα, τα ψάρια γιατί έχουν καλά λιπαρά οξέα, και από εκεί και μετά να δει κανένας ότι τα πράγματα θα έρθουν καλύτερες μέρες. Και θα έρθουν καλύτερες μέρες όχι μόνο και για μας, αλλά θα αποτελέσουμε και το καλό διαιτητικό πρότυπο για αυτούς που μας βλέπουν. Και δεν είναι άλλοι παρά οι γύρω μας και πάνω απ' όλα η οικογένειά μας. Έτσι. Να είστε καλά, κυρία Μπούσβουλα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές οι οδηγίες που μας δώσατε. Διότι μπορεί να μας προλάβει, να προλάβει το διαβήτη. Και μια τελευταία κουβέντα, και ότι βέβαια έχει φανεί ότι από μελέτες σε εκείνους που αφήρμοσαν ένα τέτοιο διαιτολόγιο και σε άλλους οι οποίοι πήραν ένα άλλο αντιδιαβητικό χάπι, είδανε τι το καλό. Ότι αυτοί που ακολουθούσαν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής κάτω με το πρίσμα αυτό που το είδαμε με τις γρηγορότερες κουβέντες που κάναμε, πέτυχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Παρά να παίρνουν ένα χαπάκι για να προλάβουν το διαβήτη. Η έτσι, διατροφή λοιπόν, το καλύτερο φάρμακο. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μπούσβουλα. Καλή σας μέρα. Κύριε Τσαπανίδου. Στο σημείο αυτό ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Θα βρω ξύλινο σπιτάκι με για 6 άτομα μέσα στο δάσος και με 50 ευρώ. Μα φυσικά στο δασικό χωριό, στη Λίμνη Πλαστήρα και στο Μένουμε Ελλάδα. Ελλάδα. Μέσα στο ψυγείο σου κρύβεται ένας νέος τρόπος ζωής. Γιατί τα πολύτιμα φυσικά συστατικά που αναζητάει ο οργανισμός σου έχουν επιτέλους και τη γεύση που θα ήθελες. F-Zin από την Αμύτα, με μήλο, πορτοκάλι, ασβέστιο και βιταμίνη D για γερά κόκαλα. F-Zin από την Αμύτα, κάθε μέρα και καλύτερα. Μην χάσετε αυτή την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη το καταξιωμένο περιοδικό Κυνήγι μαζί με την Απογευματινή. Τα καλύτερα θέματα για όλα τα θυράματα. Τα πιο δημοφιλή κυνηγόσκυλα. Αναλύσεις για όπλα, φυσίγκια και εξοπλισμό. Και μαζί δώρο ένα συναρπαστικό VCD με Κυνήγι Αγριογούρουνου. Περιοδικό Κυνήγι κάθε Τετάρτη με την Απογευματινή. Εξηγήσεις από τη ΣΚΑΓ με νέα ετικέτα διπλής όψης. Δεν χάνεται, δεν σχίζεται. Και με σελιδοδείκτη. Τετράδια σούπερ διεθνές και εξηγήσεις μόνο από τη ΣΚΑΓ. Και όπως πάντα, χωρίς κάδμιο. Η Ευρωμπασκετούπολη επιστρέφει και συνοδεύει την εθνική ομάδα στη νέα της περιπέτεια. Από τις 7 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, pre-game των αγώνων της Ελλάδας στη ΝΕΤ και σύνοψη της κάθε αγωνιστικής ημέρας στις 12 τα μεσάνυχτα στη ΝΕΤ 1. Απευθείας συνδέσεις με την Πολωνία, αποκλειστικό ρεπορτάζ, ανάλυση των αγώνων με καλεσμένους στην Αθήνα, εικόνα και σύνοψη όλων των αγώνων της διοργάνωσης για πρώτη φορά. Σας περιμένουν καθημερινά ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Παντελής Βλαχόπουλος. Και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ όλα θα παίζουν στην αγαπημένη.
της ΕΡΤ στην Ευρωμπασκετούπολη. Κοντά σας, βλέπω το ρολόι μας δείχνει 10 και 55 πρώτα λεπτά και τις τελευταίες ημέρες είχαμε πολλά τροχαία δυστυχήματα. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα, τρεις άνθρωποι νεκροί, έξω από την Πάτρα άλλοι δύο νεκροί, ένα μωρό μόλις 16 μηνών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα γιατί κοιμόταν στην αγκαλιά της μητέρας του χωρίς να είναι δεμένο με τη ζώνη. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι πιθανότητες υπάρχουν κάποια πράγματα να αλλάξουν με τον Ιαβέρη που είναι κοντά μας, οδηγός αγώνων, ο Τάσος. Καλή σου μέρα, Τάσο. Είναι μία από τα ίδια και πάλι. Όσο και αν προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν κάποιοι τους οδηγούς, δηλαδή, όσο και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνουν, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μην υπερβάλλουμε. Τώρα το μόνο μέσο μαζικής ενημέρωσης που ξέρω να ενημερώνει είναι αυτό. Έτσι. Και εγώ θα σου πω και δίδα προηγουμένως ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι η αυτοδυναμία. Για μένα το διακύβευμα της χώρας είναι η αυτοδυναμία σε επίπεδο ακεραιότητας και αρτημέλειας των παιδιών μας. Το παιδιών μου, το παιδιών σου, το παιδιών τους. Για μένα όσο υπάρχουν, χωρίς νου, δηλαδή ανόητοι, όχι άνθρωποι, άτομα κομμάτων και δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν έχουν καν στο μυαλό τους την ανησυχία ότι τα παιδιά τους κινδυνεύουν σε μια ζούγκλα που την αφήνουμε να φουσκώνει και να θεριεύει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, έχει επικεντρωθεί το όλο θέμα στην οικονομία. Ποια οικονομία? Ποια οικονομία, να μου πει κάποιος από τους ανόητους, χωρίς νου ανθρώπους αυτούς, πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει ένας άνθρωπος, δηλαδή, για να το καταλάβω. Πόσο κώδικας οδηγής κυκλοφορίας, ας πούμε, λέω, που έχει νομοθετηθεί από βουλευτές, λέει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι μικρότερη σημασία από το πορτοφόλι του. Πώς μου λέει εμένα ότι μην περάσω ένα κόκκινο, να μην κάνω ένα έγκλημα κατά τη ζωή μου ή μια απόπειρα φόνου κατά του παιδιού σου και αυτό, αντί να θεωρηθεί ότι είναι πραγματικά μια ανθρωποκτονία με πρόθεση, θεωρείται ένα απλό πλημέλημα και μου το πληρώνω με λεφτά. Θα ήθελα να μπω στην άλλη άκρη εγώ, να πάω στην άλλη άκρη και να σου πω, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας υπάρχει. Δρόμοι υπάρχουν, στο βαθμό που είναι σωστοί όπως είναι, και γνωρίζουμε όλοι μας, όσοι κυκλοφορούμε σε αυτούς τους δρόμους με τα αυτοκίνητά μας, ότι κινούμαστε σε έναν δρόμο που είναι καλός και προσφέρει ασφάλεια ή σε έναν δρόμο που δεν είναι καλός. Άρα πρέπει να μειώσουμε ταχύτητα. Τι μερίδιο ευθύνης έχουμε κι εμείς? Εγώ δεν απαλλάσσω τους πολίτες. Αρχικά να σου πω ότι το σύστημα είναι ένα δέντρο. Δεν είναι που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Είναι δέντρο το σύστημα. Και οι ρίζες είναι οι πολίτες. Και στην κορφή είναι τα φρούτα. Τα οποία και αν σαπίσουν και αν δεν σαπίσουν, το ίδιο μου κάνει. Αν δεν είναι η βάση σωστή, τι λέω σε μη πολίτες για τα ατυχήματα που μιλάμε. Μιλάμε ότι υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, απλός πολίτης, αλλά και υπουργός και πρωθυπουργός και βουλευτής και κατασκευαστής του δρόμου, και μια και μίλησες για κακοτεχνίες που φτιάχνει ένα δρόμο με κακοτεχνίες που θα σκοτωθεί το δικό το παιδί, και για αυτούς που το παραλαμβάνουν, και αστυνομικοί και ιερείς και όλοι οι επώνυμοι, οι οποίοι ασχολούνται όλη μέρα με ασήμαντα πράγματα σε σχέση με τη ζωή και γερότητα. Δηλαδή, επειδή είπες για τον κώδικα, θα σου ξαναλέω ότι ο κώδικας στα θέματα των παραβάσεων που οδηγούν ευθέως στο θάνατο δεν θα πρέπει να επιβάλλει χρήματα, αλλά κοινωνικές υπηρεσίες να τους πηγαίνει στο νοσοκομείο αφού τους έχει συλλάβει μετά το πέρασμα ενός κόκκινου φαναριού που είναι φόνος, απόπειρα φόνου, πρέπει να του βάλει χειροπέδες, όπως κάνει σε κάποιον που κάνει απόπειρα να κλέψει λεφτά από τράπεζα. Mm-hmm. Να το κάνει λοιπόν κοινωνική εκπαίδευση στο νοσοκομείο, να δει πόσο τυχερός ήταν, να γίνει αιμοδότης. Αιμοδότης, διότι χύνει το αίμα των συμπολιτών του, να γίνει δότης οργάνων όπως το διάβασα. Στη Λετωνία σταματάει η αστυνομία και φαντάσου η Λετωνία έχει τέτοια βαθιά συναισθήματα και προβληματισμούς. Λέει σταματάει και του δίνει την ευκαιρία στην πρώτη του παράβαση θανάτου, αντί να πληρώσει 700 ευρώ μείον έκπτωση, να τρελαθούμε, έκπτωση σε απόπειρα φόνου, 350 ή το δίπλωμα, του λέει έχει τη δυνατότητα να υπογράψει μια υπεύθυνο δήλωση, η οποία υπεύθυνη δήλωση λέει ότι γίνομαι δότης οργάνων. Λέει, σε περίπτωση δυστυχήματος. Ναι, προσφέρω τα οργανά μου ζητώντας συγγνώμη. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει η συνείδησή μας, δεν θα γίνει τίποτε. Ίσως να ακολουθήσουμε. Και ο πολίτης πρέπει να έχει, γιατί ο πολίτης έχει μάθει να του δίνουν πράγματα σαν αυτό που συνέβαινε στην Αφρική, που δίνανε χαντρίτσες και πράγματα και λιλιά. Αντρεφτάκια, μάλιστα. Τα σημαντικά. Αν δεν βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα τα παιδιά μας, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Τάσο, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς τα λέμε πολύ πιο συχνά από ό,τι πρέπει. Και θα θυμηθούν οι πολιτικοί τώρα, από τα αμοιβασμένη φορά, να μην βάλουν πάλι μηνύματα. Σε δρόμους και αφήσεις. Σε ακούσαμε ειδικά. Δεν θα παίξει πολύ αφήσεις.
δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μέχρι τη Βίκη την Κρητικού τώρα που μας περιμένει στην Καβάλα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλα Βίκη, καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε, Πόπη, ότι σήμερα βρέχει από το πρωί και η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ έχουμε μία περίπτωση ρυφηφή σε κοσμηματοπολείο της πόλης. Στην καρδιά της Καβάλας κάποιοι άγνωστοι δράστες μπήκαν από ένα κατάστημα πώλησης εργαλείων, από το πατάρι του οποίου μπήκαν μέσα στο κοσμηματοπολείο και αφήρεσαν κοσμήματα αξίας πάνω από 100.000 ευρώ και από την ταμιακή μηχανή 4.000 ευρώ. Τώρα όσον αφορά στο πολιτικό ρεπορτάζ, να πούμε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφυλογιάννης, έστειλε αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση στους φίλους και στους ψηφοφόρους του, με την οποία δηλώνει ότι αποχωρεί από την πολιτική σκηνή. Είναι από το 2000 ήταν βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία. Παραμένει βέβαια υποστηρικτής και βοηθός στο κόμμα του. Να πούμε ότι στο λιμάνι της Καβάλας έχει αγκυροβολήσει ένα κουραζιερόπλοιο, το οποίο βλέπετε, με 800 επιβάτες, βγήκαν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη και για πολλούς λοιπόν οι διακοπές συνεχίζονται, Πόπη. Έτσι, και τους ζηλεύουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας στο στούντιο στη Μουρούζη. Είναι ο κύριος Βασίλης Καρίδης, καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλημέρα, κύριε Καρίδη. Καλημέρα σας. Είδαμε χθες ολόκληρη επιχείρηση αστυνομία στο Φάληρο. Εντόπισαν ένα αυτοκίνητο κλεμμένο. Ανήκε, υπέθεσαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους στους ληστές, τους οποίους είχαν χρεώσει τουλάχιστον 15 περιστατικά ληστείας. Και είδαμε ανταλλαγή πυροβολισμών πρωί-πρωί σε κατοικημένη περιοχή, με μάρτυρες να λένε ότι πέφτανε σφαίρες θα το χαλάζει. Έχει αλλάξει πια το προφίλ, σε εισαγωγικά όλη η έκφραση, κύριε Καρίδη, των δραστών. Έχουν γίνει πράξεις. Δεν διστάζουν να σηκώσουν επιστόλη για να πυροβολήσουν ακόμη και ανάμεσα σε πολίτες. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο δραστών. Είναι θέμα ολόκληρου αυτού που λέμε, ονομάζουμε εγκληματικό φαινόμενο. Τελευταία, ας το πω έτσι σχηματικά, 8 ετία, 10 ετία, που είναι προφανές ότι έχει